έχουν υποβληθεί σήμερα, σύμφωνα με την προκήρυξη του κόμματος, υποψηφιότητες για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν στα γραφεία του κόμματος, στο Γενικό Διευθυντή, από τις 9 το πρωί μέχρι η ώρα 1. Μετά την απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού για συνεργασία στις εκλογές και συμμετοχή εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κόμματος στο ψηφοδέλτιο Δημοκρατικού Συναγερμού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και συνεργασία με την πρωτοβουλία «Μένουμε Ευρώπη» και συμμετοχή της κυρίας Ρένας Κόπλαρου εκ μέλους της πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό Κόμμα, ως γνωστόν συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Δυσσύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο πρόεδρος του κόμματος κύριος Δημήτρης Σιλούρης, απομένουν 4 διαθέσιμες υποψηφιότητες. Ο πρόεδρος του κόμματος πρόκειται να εξασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το καταστατικό να προτείνει έναν κατά την δική του επιλογή υποψήφιο. Επομένως, 3 θέσεις στο ψηφοδέλτιό μας είναι διαθέσιμες για μέλη του κόμματος. Σήμερα έχουν υποβάλει υποψηφιότητα οι εξής. Η ευρωβουλευτής κυρία Ελένη Θεοχάρου, ο ευρωβουλευτής κύριος Ανδρέας Πιτσιλίδης, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος κύριος Λευτέρης Χριστοφόρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Χρήστος Τηλιανίδης και ο αντιπρόεδρος του κόμματος κύριος Σωτήρης Σαμψών. Από τους 5 αυτούς υποψηφίους, η κυρία Θεοχάρους θα συμμετάσχει οπωσδήποτε στο ψηφοδέλτιο εξαιτίας της πρόνοιας για την συμμετοχή γυναικών. Υπάρχει ποσόστοση. Από τους υπόλοιπους 4 ενδιαφερόμενους υποψήφιους θα διεκδικηθούν 2 υποψηφιότητες και την απόφαση αυτή θα πάρει προσεχώς, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, το πολιτικό γραφείο. Μετά από την ολοκλήρωση του ενδιαφέροντος από μέλη του κόμματος, σε συνδυασμό με τους ήδη γνωστούς συνεργαζόμενους υποψήφιους, θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και μπορεί να δώσει πολύ αξιόλογες και πολύ ισχυρές ποιοτικές επιλογές στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών.